Επόμενο, πάμε να συναντήσουμε τον έναν νέο άνθρωπο. Ήταν υποψήφιος με το Κομμουνιστικό Κόμμα στις ευρωεκλογές, ο κ. Νίκος Αματιέλος, γραμματέας της πιο ιστορικής νεολαίας, της νεολαίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και μέλος Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Τι κάνετε, κύριε Αματιέλος, είστε καλά? Είμαστε καλά, μέσα σε κλίμα μάχης. Από μόνιμα ούτως ή άλλως. Εμείς ξέρετε, 365 μέρες το χρόνο. Και στους αγώνες και στους δρόμους και παντού. Να ρωτήσω, το αποτέλεσμα κυρίως των ευρωεκλογών, πώς το είδατε και αν θεωρείτε ότι δεν εισπράξατε εν τέλει και την αγωνιστικότητα του προηγούμενου διαστήματος, αλλά και τη φθορά. Ένα μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ έφυγαν. Κάποιοι, η λογική λέει ότι θα έπρεπε να πάνε και σε εσάς, δεδομένης και της στάσης σας και της εγκύτητας. Και πήγαν στον κύριο Βαρουφάκη. Εντάξει. Και είναι ένα ζητούμενο που πρέπει να δείτε και αυτό προφανώς. Βεβαίως, ξέρετε, η σταθερότητα σε ψήφους λίγο παραπάνω που είχαμε σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές. Για να μείνει σταθερό, κάποιοι μπορεί να φεύγουν, κάποιοι μπορεί να έρχονται. Δηλαδή, υπήρξε ένα διακριτό ρεύμα συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Από αυτούς τους ανθρώπους ακριβώς που περιγράψατε, ανθρώπους δηλαδή που στήριζαν το ΣΥΡΙΖΑ, τσίμπησαν στην ελπίδα που λέγατε και στην προηγούμενη συζήτηση του 2015, και από άλλους χώρους που στήριξαν την ιδέα αυτή, παρότι μπορεί να μην ταυτίστηκαν τελικά με το ΣΥΡΙΖΑ, με πάρα πολλούς νέους ψηφοφόρους. Της πρώτης ψήφου μαθητές και φοιτητές. Έχετε στοιχεία, γιατί δεν τα θυμάμαι εγώ. Έχουμε πολύ σημαντική αναγνώριση και που φαίνεται και από τις φοιτητικές εκλογές και από τις μαθητικές κινητοποιήσεις και από νέους εργαζόμενους, που νομίζουμε ότι εκφράστηκε βέβαια όλο αυτό μέσα στο εξής γενική εκτίμηση του αποτελέσματος. Ότι υπάρχει ένα μετέωρο βήμα ενός κόσμου, και γι' αυτό δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε γενικά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών ως ένα θετικό για το λαό. Ένα μετέωρο βήμα που λέει το εξής. Μια λαϊκή δυσαρέσκεια που δημιούργησε η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 4,5 χρόνια, η απομάκρυνση αυτού του κόσμου από εκεί, αλλά η επιστροφή ενός μεγάλου τμήματος τέλος πάντων σε παλιές δοκιμασμένα αποτυχημένες επιλογές. Και αυτό κατά κύριο λόγο το λέμε για την επιστροφή στη Νέα Δημοκρατία, με κρύα καρδιά. Καταλαβαίνουμε, εμείς συζητάμε με τον κόσμο. Πώς το λέτε και αυτό, βλέπουμε... όταν λαϊκές συνοικίες της Αθήνας περάσαν στα χέρια της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν στραφήκανε σε εσάς που είστε πολύ... Σας λέω. Αρχικά. Τι κρύα καρδιά, αν ήταν. Θα... Με κρύα καρδιά. Ξέρετε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν είναι βασικά ένα τηλεοπτικό κόμμα. Ένα κόμμα που δεν έχει επαφή με την κοινωνία, άμεση επαφή, δεσμούς. Και γι' αυτό δεν είναι και ένα κόμμα μιας χρήσης. Σαν και αυτά που τώρα μείνανε και εκτός βουλής. Να ολοκληρώσω το σκεπτικό μου. Μέσα στην κοινωνία, λοιπόν, εμείς ξέρουμε και τα θετικά βήματα που μετράνε οι θέσεις του ΚΚΕ. Δηλαδή, βλέπουμε πολύ κόσμο να αναγνωρίζει, να ακούει περισσότερο, να έρχεται προς το ΚΚΕ. Βλέπουμε όμως και το αρνητικό, που δεν είναι και ένας από τους λόγους που δεν εκφράστηκε στο αποτέλεσμα, να μην είναι αποφασισμένος να κάνει αυτό το βήμα, να το αναβάλει διαρκώς μπροστά στην πόλωση, μπροστά στα διλήμματα που κάθε φορά θέτουν συνήθως οι δύο πόλοι του αστικού συστήματος. Yeah. Σήμερα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία, αυτό θα γίνει και στις εθνικές εκλογές. Να μην ξεπερνάει αυτά τα διλήμματα και στο τέλος να μετανιώνει έστω και εν μέρη, έστω προσωρινά, να αναγνωρίζει στο κόμμα αυτή την προσπάθεια. Θέλουμε να πούμε σε αυτόν τον κόσμο να το κάνει το βήμα, να τολμήσει, ιδιαίτερα στις επερχόμενες εθνικές εκλογές. Μας δίνεται πάσα ωστόσο τώρα, για να σας ρωτήσουμε το εξής. Είπατε για τους δύο πόλους, τους βασικούς του πολιτικού συστήματος, που πλέον μας οδηγούν σε μια νέα μορφή δικοματισμού. Το ΚΚΕ ήταν πάντα ο τρίτος, μικρότερος πόλος, αλλά ο τρίτος σταθερός πόλος, μεταπολιτευτικά τουλάχιστον, όλου του παλαιότερου δικοματισμού μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Τι φταίει τώρα, πέραν της παρουσίας του κινήματος αλλαγής, που επί της ουσίας συγκροτεί και παίζει έναν τέτοιο ρόλο, ποια είναι τα εμπόδια ούτως ώστε να διαδραματίσετε και τώρα έναν αντίστοιχο ρόλο τέτοιο? Ξέρετε, όταν λέμε δύο πόλους, σας έκανα και η συνέχεια της πρόταση, ήταν το αστικού πολιτικού συστήματος διαχείρισης. Δεν είστε τρίτος εσείς, γι' αυτό σας ρωτάω. Ακριβώς. Τι πρέπει να γίνει για να επανέλθετε σε αυτό σας το... Γιατί το κόμμα μας, ανεξαρτήτως στην τρίτη θέση που μπορούμε να συζητήσουμε, στις κοινοβουλευτικές εθνικές εκλογές, γι' αυτό το κόμμα όμως, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν είναι ακόμα αστικής διαχείρισης. Δεν είναι ακόμα το οποίο θα θυσιάζει, θα βάζει στη ζυγαριά διαρκώς το όνομα των επενδύσεων που πρέπει να έρθουν, τις λαϊκές, τις εργατικές ανάγκες. Είναι αυτό που μπορούμε να πούμε οντελώς αντιδιαμετρικά αντίθετος πόλος της διεκδίκησης, της οργάνωσης για τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα. Μήπως το ψάχνετε ακόμα όμως? Μήπως η αλήθεια είναι αυτή ότι ακόμα στο νέο περιβάλλον που δημιουργήθηκε και μνημονιακά ψάχνετε, ξέρετε, ακόμα το ρόλο σας στο νέο αυτό? Όχι, ο ρόλος μας είναι καθαρός.
ο ρόλος μας. Και αυτός είναι που αναγνωρίζει και ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού, ιδιαίτερα των εργαζομένων, της νεολαίας, των αυτοαπασχολούμενων αγροτών, των πιο φτωχών στρωμάτων της χώρας μας. Αυτό που εμείς θέλουμε να πούμε είναι ότι η αναμόρφωση του πολιτικού συστήματος, που ξαφνικά έβγαλε πόσα κόμματα μιας χρήσης, τι θυμάται ο κόσμος για το ποτάμι, τι θα θυμάται τώρα. Θα θυμάται ότι ψήφισε το μνημόνιο, είναι μια πλευρά. Το Λάος, την Ένωση Κέντρου, εκτός από κάποιες γραφικότητες, και πρέπει να προβληματίσει. Προφανώς δεν μπορούν να συγκριθούν μαζί σας. Πρέπει να προβληματίσει αυτή η εναλλαγή και η ανάγκη να δημιουργούνται μικρότερα κόμματα που θα τσιμπάνε τη δυσαρέσκεια από τα αριστερά. Άλλα κόμματα που θα τσιμπάνε τη δυσαρέσκεια από τα δεξιά, να μην κατευθύνεται σε ριζοσπαστική αλλαγή. Προσπαθήσατε να κάνετε κάποια ανοίγματα και σε πρόσωπα που ήταν από το ΣΥΡΙΖΑ, μπήκαν κάποιοι στα ψηφοδέλτια, κάνανε δηλώσεις στήριξης. Έχω ένα παράδειγμα και ένα ερώτημα. Υπάρχουν κάποια πρόσωπα, για παράδειγμα, που μείναν εκτός Βουλής. Πολύ ενδεικτικό είναι το παράδειγμα της Λαϊκής Ενότητας. Δεν θα δείχνατε έτσι μια λογική μεγαλύτερων, πιο γενναίων ανοιγμάτων και σε επίπεδο προσώπων? Ας εργαζόσαστε με τον κύριο Λαφαζάνη, με τον κύριο Στρατούλη. Ξέρω ότι υπάρχουν διαφωνίες από το 90, από τη διάσπαση του 91. Και οι διαφωνίες για τη σημερινή κατάσταση και την εκτίμηση και το πού πρέπει να πάμε. Νομίζω αν καθόσαστε στο τραπέζι με μεγαλύτερη γενναιότητα θα μπορούσατε να τα βρείτε. Ξέρετε, έχουμε ένα πολύ μεγάλο κάλεσμα που έχει κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Που δεν βάζει και ταμπέλες στον κόσμο. Αν είναι αριστερός, δεξιός, τι ψήφισε, τι έκανε. Υπάρχει μια παράδοση πρόσωπα που φύγανε. Είναι ένα κάλεσμα από αυτά τα πρόσωπα που λέτε ότι φύγανε. Και με βάση, άμα θέλετε, και την αντιπαράθεση που μπορεί να υπήρξαν πριν από 15, 20, 30 χρόνια. Που μπορεί πολλά σήμερα, να αφορούν, πολλά σήμερα συστρατεύτηκαν με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και εμείς λέμε ότι είναι ένα ρεύμα που όχι απλά πρέπει να σταματήσει μπροστά στις ευρωεκλογές, πρέπει να συνεχιστεί και να διευρυνθεί και στις επόμενες και θα το χαρακτηρίζουν και το χαρακτήρισαν και τα ψηφοδέλτιά μας αυτό που είπατε το προηγούμενο διάστημα. Από εκεί και πέρα έχουμε μια μεγάλη απάντηση σε αυτό προς όλο τον κόσμο που κοινωνικά. Τον ευνοούν οι προτάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στη Βουλή, στο κίνημα, η πρόταση προοπτικής ρήξης δηλαδή με τη σημερινή κατάσταση, με το σημερινό σύστημα, η πρόταση προοπτικής μιας άλλης οργάνωσης οικονομίας της παραγωγής. Αυτή η κοινωνική συμμαχία που εμείς θέλουμε να οικοδομήσουμε είναι η πιο πλατιά που μπορείτε να σκεφτείτε. Ναι, αλλά μήπως το εμπόδιο το πραγματικό είναι ότι στρέφεστε κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ο πληθυσμός της Ελλάδας σε πολύ μεγάλο ποσοστό, κοντά στο πάνω από 70%, θέλει να είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή. Είναι μια μεταβλητή αυτή. Πόσο είναι αυτό που θέλει και μπροστά στην τρομοκρατία. Κοιτάξτε, το τελευταίο ευρωβαρόμετρο, επειδή είχαμε πρόσφατα ευρωεκλογές και το συζητάγαμε πάρα πολύ, το ευρωβαρόμετρο, η δικιά του έρευνα, δείχνει ότι 70% του ελληνικού λαού δεν έχει εμπιστοσύνη. Δεν λέω ότι απαραίτητα αυτό μετατρέπεται στο να είμαστε απ' έξω, ή ότι είναι αποφασισμένος να ακολουθήσει την πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας που λέει χωρίς δεσμεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με το λαό στην εξουσία μπορούμε να πετύχουμε μεγάλες ριζικές αλλαγές. Από αυτή την άποψη νομίζουμε ότι έχει υποφέρει πολλά ο κόσμος εδώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, από όλους αυτούς που υπηρετούν τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και τη χώρα. Αλλά μπορεί μια χώρα σαν την Ελλάδα μικρή να είναι απομονωμένη και να μην είναι σε μια μεγάλη συμμαχία σαν αυτή. Ξέρετε, άμα μιλάμε Ένωσης. Για την Ελλάδα, πρέπει να μιλήσουμε για τους ανθρώπους της. Και μπορώ να σας πω ότι σήμερα πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι αισθάνονται απομονωμένοι. Παρότι μπορεί να έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν με την ταυτότητά τους, παράδειγμα, σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης, να το κάνουν αυτό γιατί δεν μπορούν να βρουν δουλειά στην Ελλάδα. Γιατί όλοι κόπτονται για το brain drain. Η Ευρώπη τους δίνει αυτή τη δυνατότητα όμως. Όλοι κόπτονται για το. Ναι, δεν τους δίνει τη δυνατότητα όμως ταυτόχρονα να στήσουν οικογένεια, δουλειά, ζωή στην πατρίδα τους, στη χώρα τους, που αυτό θέλαν οι περισσότεροι. Δεν λέω να κάνεις κάποιες εμπειρίες. Βεβαίως, ο καθένας θέλει να έχει εμπειρίες από όλη την Ευρώπη. Αλλά το να ξενιτευτείς, το να μεταναστεύσεις και να είσαι 25 χρονών και πολύ έμπειρο πολύ εργατικό δυναμικό που έχουμε στη χώρα. Καταλαβαίνετε ότι τελικά είναι αποθητικό. Επιστημονικό προλεταριάτο. Κύριε Μπατιέλα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Νίκος Μπατιέλα, γραμματέας της ΚΝΕ, θα είστε υποψήφιος κάπου? Θα το δούμε αυτό τις επόμενες μέρες. Θα είναι μια πολύ μεγάλη μάχη βουλευτικές εκλογές. Θέλουμε να πούμε μόνο το εξής πάρα πολύ σύντομα. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο στόχο. Ότι το πραγματικό δίλημα για τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα δεν είναι η ψαλίδα. Δεν είναι το πόσο θα είναι η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων. Είναι ότι σε ένα κοινοβούλιο, το οποίο θα είναι σίγουρα συντηρητικό, με μια επιθετική κυβέρνηση πρέπει να είναι δυνατή η φωνή των εργαζομένων του λαού αυτή που εκφράζει το ΚΚΕ, τόσο στη Βουλή για λαϊκή αντιπολίτευση, όσο και στους δρόμους για να εμποδίσουμε να κατακτήσουμε τη ζωή που μας θερούν. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία εφόσον θα είστε υποψήφιος. Και στο κόμμα τους ή άλλως. Και στο κόμμα σας βεβαίως.